Νίντζα σκύλης. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο τέταρτο επεισόδιο του Cardinal Cooking. Σήμερα έχουμε τρομερή συνταγή, πολύ freestyle. Είναι κατάλληλη για όλους, πραγματικά δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μπορεί να τη φτιάξει. Είναι πάρα πολύ νόστιμη, πάρα πολύ γρήγορη και είστε πάρα πολύ εξοικειωμένοι. Μιλάμε φυσικά για ένα μπέργκερ με παναρισμένο τηγανιτό κοτόπουλο. Το απόλυτο comfort food θα το λατρέψετε αν δεν το έχετε δοκιμάσει ήδη. Βέβαια, πάμε να δούμε λίγο πώς θα το φτιάξουμε και να ξέρουμε πώς θα το κάνουμε σπίτι με υλικά τα οποία έχουμε ήδη στο σπίτι. Δεν θέλουμε κάτι άλλο, μόνο υλικά που έχουμε ήδη στο σπίτι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τον μπέργκερ θα χρειαστούμε πρώτα απ' όλα κοτόπουλο, το οποίο εγώ το έχω αφήσει όλο το βράδυ μέσα σε κεφίρ. Το κεφίρ θα βοηθήσει στο να μαλακώσει το κοτόπουλο και να μας δώσει ένα πιο τριβερό αποτέλεσμα. Θα αφήνουμε εδώ. Θα χρειαστούμε μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι το οποίο θα το κάνουμε πίκλα, φυσικά το ψωμί μας, μια σπιτική μαγιονέζα την οποία θα τη φτιάξουμε σε πολύ λίγο, μια σάλτσα μπάρμπεκιου που εμένα μου αρέσει πολύ η γεύση της. Φυσικά μπορούμε να τη φτιάξουμε και στο σπίτι, απλά σήμερα για να είναι πιο απλό προτίμησα να φτιάξω μόνο τη μαγιονέζα και να μην φτιάξω ούτε τον μπριός ούτε τη σάλτσα μπάρμπεκιου. Πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε την πίκλα μας. Θα βάλουμε σε ένα κατσαρολάκι ζάχαρη, κόλιανδρο, νερό, ξύδι, ριζόξυδο και λεπτοκομμένες φέτες αγγούρι. Θα το αφήσουμε να βράσει και είναι έτοιμη. Για τη μαγιονέζα θα χρειαστούμε ύλη έλαιο, αυγά, αλάτι, ξύδι, πιπέρι μαύρο, μουστάρδα, παρμεζάνα. Η βασική μαγιονέζα έχει μόνο μουστάρδα, αυγά, ηλιέλαιο, λίγο αλάτι και λίγο ξύδι ή λεμόνι. Αυτά. Εμείς θα κάνουμε μια άλλη σάλτσα. Θα βγάζει την παρμεζάνα, θα βγάζει το μαύρο πιπέρι. Είναι πολύ πιο ωραία. Θα το δείτε στη συνέχεια. Και για το πανάρισμα του κοτόπουλου θα χρειαστούμε. Εδώ πέρα έχουμε αλευράκι, αυγό χτυπημένο και σήμερα επέλεξα να πανάρω με cornflakes. Τα έχω περάσει, τα έχω σπάσει, μπορούμε να τα σπάσουμε είτε λίγο στο blender, λίγο με το χέρι. Θέλουμε να βγει έτσι μικρά τριματάκια. Για το κοτόπουλο. Θα το βγάλουμε από εδώ που είναι κανονικά μεγάλη, τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι. Το στραγγίζουμε πάρα πολύ καλά. Θα έρθουμε και με ένα μαχαιράκι, θα αφαιρέσουμε το φιλέτο από εδώ πέρα. Θα το κάνουμε μια άλλη. Και θα έρθουμε εδώ πέρα στο κοτόπουλο και θα το ανοίξουμε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε δύο ριζιτέλια, να δημιουργήσουμε δύο ισόπαχα μέρη. Ερχόμαστε εδώ και εδώ. Μετά από ένα σημείο αρχίζει και λεπταίνει πολύ, οπότε όταν είμαστε εδώ μπορούμε να έρθουμε λίγο μεγαλύτερο. Και όπως είναι, κόβουμε άλλη μια κοτοπικιά και από ένα στήθος βγάζουμε δύο μέρια και ξεκινάμε το πανάρισμα. Με ένα χέρι τα υγρά, με ένα χέρι τα στερεά. Απλώνουμε πρώτα στο αλεύρι. Τώρα το χέρι μου ήταν λίγο υγρό γιατί το είχα πλύνει πριν. Το βουτάμε στο αυγό. Ο λόγος που βάζουμε το αλεύρι είναι για να κολλήσει πάνω το αυγό, κυρίως. Και όπως είναι, μέσα στα cornflakes. Ερχόμαστε εδώ πάνω και καλύπτουμε καλά με τα cornflakes. Πατάμε πολύ καλά. Θέλουμε να κολλήσει πάνω. Όσο πάρει, έτσι, όσο πάρει. Τεινάζουμε και βάζουμε σε ένα πιατάκι. Θα βάλουμε στο ψυγείο λίγο να σφίξουμε και σε λίγο θα το τηγανίσουμε. Πάμε πολύ γρήγορα να ετοιμάσουμε την πίκλα. Για την πίκλα θα χρειαστούμε λεπτές φέτες αγγούρι. Μπορούμε να το κόψουμε έτσι πιο πλάγια. Εδώ. Ξύδι. Ζάχαρη,
νερό. Ωραία. Ξύδι ζάχαρη, νερό. Λίγο μαύρο πιπέρι μπορούμε να ρίξουμε σε κόκκους. Και λίγο κόλιανδρο. Βοηθάει στην πίεση. Λίγο. Αλάτι. Και όπως είναι, το βάζουμε πάνω στη φωτιά. Εδώ. Θα πάρει μια βράση, θα ρίξουμε μέσα τα αγγούρια μας, θα τα αφήσουμε να βράσουμε και θα τα βάλουμε στο ψυγείο και θα έχουμε έτοιμη πίκλα. Μπορούμε να ρίξουμε μέσα και ψιλοκομμένο άνυθο. Πάει πάρα πολύ. Όσο αυτό βράζει, πάμε να ετοιμάσουμε τη μαγιονέζα. Σε ένα μπίμερ θα βάλω μπίμερ έβαλα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ένα αυγό και ένα κρόκο. Το ασπράδι που λίγο βεβαιασμένα έπεσε μέσα θα αφαιρέσουμε λίγο. Δεν ήθελα να βάλω τόσο πολύ. Οπότε. Εδώ υπολογίστε 2 κρόκο μισό ασπράδι. Ρίχνουμε τα αγγούρια μας μέσα στο νερό που έχει βράσει, στο πυκλώσμο, συγγνώμη. Και το αφήνουμε να κάνει τη δουλειά του. Έχουμε γελέμα. Όπως είναι, θα προσθέσουμε λίγη μουστάρδα. Μας αρέσει, δίνει πολύ ωραία γεύση. Θα βάλουμε λίγο ξύδι. Ριζόξιδο ρίχνω εγώ. Θα βάλουμε και λίγο λεμόνι, μπορούμε να βάλουμε και μόνο λεμόνι. Θα ρίξουμε λίγο αλάτι. Και θα συμπληρώσουμε με ηλιέλαιο και με ένα μπίμερ θα έρθουμε και θα το χτυπήσουμε. Δεν θα είμαστε πολύ απότομοι τις κινήσεις μας, θέλουμε σιγά σιγά να ενσωματώσουμε το αυγό με το λάδι. Αυτό που κάνουμε είναι να βάλουμε το ραδομπλέντερ κάτω να το ακουμπάει και σε χαμηλή ταχύτητα χτυπάμε. Σιγά σιγά αυτό θα αρχίσει να ασπρίζει. Δεν το ανεβάζουμε πάνω γρήγορα. Μέχρι να ασπρίσει καλά κάτω, το αφήνουμε κάτω. Βλέπετε τη διαφορά. Εδώ. Αυτό μόνο του σιγά σιγά θα αρχίσει να ενσωματώνει το λάδι. Το βλέπετε εδώ μέσα. Βλέπετε. Σε αυτό το σημείο που έχει ασπρίσει καλά κάτω, μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε και να ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Άρα. Λυγίζουμε το blender, επιτρέποντάς του να πάρει περισσότερο λάδι. Σίγουρα θα χρειαστεί να συμπληρώσουμε με οξύτητα. Θα ρίξω πολύ το οξύδι. Γιατί τι θέλει το συγκεκριμένο όξι. Η μαγιονέζα είναι πολύ flat σάλτσα. Εγώ τι θέλω όξινο αυτή τη στιγμή, θέλω μια όξινη μαγιονέζα, οπότε προσθέτω ξύδι. Η κλά τι λέει, για να δούμε. Αυτό θα έρθει και θα μαλακώσει όταν μείνει μέσα στο πυκλώσμα. Άρα, είναι ζεστό, το αποσύρουμε και το αφήνουμε να κρυώσει φυσικά. Πάμε τώρα να τηγανίσουμε το κοτόπουλο. Έχουμε ζεστάνει λάδι. Αρκετά και ερχόμαστε μέσα και ρίχνουμε το κοτόπουλο από την πλευρά που δεν θα καούμε, δηλαδή αφήνουμε προς τα πίσω για την πολύ γρήγορη σάλτσα μου που θα βγει αυτό. Έχουμε λίγο από τη μαγιονέζα που φτιάξαμε, θέλουμε μουστάρδα. Ωραία. Θέλουμε ξύδι, ριζόξιδο. Λυκόμαστε. Θέλουμε πιπέρι πάρα πολύ. Μισό να βγάλω το κοτόπουλο γιατί το αποτυπίεται. Το σκοτρυμένο. Θέλουμε να βγαίνει το μαύρο πιπέρι, οπότε ρίχνουμε αρκετά. Δεν θα μας χάψει, μην ανησυχείτε. Θα δώσει το ωραίο του άλλου. Εδώ, το μαυρίζουμε.
Το αφήνω να τα πιώσει. Θέλουμε αλάτι και παρμεζάνα κυμμένη. Ή κάποιο σκληρό τυρί. Εγώ χρησιμοποιώ τώρα γκράνα παντάνο. Αυτό έχω. Θέλουμε μπόλικο τυράκι. Θέλουμε να βγαίνει το τυρί και να βγαίνει το πιπέρι. Ελάτε να δείτε. Ουσιαστικά έχουμε κάνει μία μουσταρδομεγανέζα με μαύρο πιπέρι και παρμεζάνο. Παίρνουμε το ψωμάκι, το κόβουμε στη μέση. Ωραία. Και το βάλουμε να το φρυγανίσουμε. Ο λόγος που φρυγανίζουμε το ψωμί είναι διότι το φρυγανισμένο ψωμί επανιάζει δυσκολότερα, κρατάει λιγότερη σάλτσα μέσα. Το βάζουμε εδώ. 2 λεπτά, δεν θέλει παραπάνω. Και ουσιαστικά έχουμε σάλτσα μπαρμπεκιού, τη μουστάρδα μαγιονέζα μας, ντομάτα μαρούλι, το κοτόπουλο, τις πατάτες και ένα τσίτ. Πολύ απλά. Και τις πίκλες. Ποτέ μην ξεχνάει τις πίκλες. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε το τοσταρισμένο ψωμάκι μας. Okay. Λοιπόν, κάτω θα βάλουμε μουστάρδα μαγιονέζα. Μια γενναιόδορη φασόλη. Γενικά μου αρέσει οι σάλτες που βάζω στα μπέργκερ μου να μην τρέχουν από εδώ και από εκεί. Να είναι λίγο πιο σταθερές. Έκλεισα το μάτι. Ωραία. Έχουμε μουστάρδα μαγιονέζα. Θα βάλουμε μία φέτα μαρούλι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι μαρούλι θέλετε. Εγώ χρησιμοποιώ μαρούλι από τον κήπο μου. Ντομάτα. Το κοτόπουλό μας. Θα ρίξουμε λίγο από τη σάλτσα barbecue. Τις πίκλες από πάνω. Η πίκλα είναι τρομερή, δοκιμάστε να φτιάξετε το σπίτι σας πίκλα. Αξίζει. Θα βάλουμε ντομάτα, μαρούλι και θα βάλουμε από πάνω ξανά λίγο μουστάρδα μαγιονέζα. Αυτή τη φορά θα βάλουμε μια λίγο πιο λεπτή στρώση. Και όπως είναι, ερχόμαστε και κλείνουμε. Στις πατάτες μας θα ρίξουμε αλάτι. Και μπέργκερ εδώ. Ακούστε εδώ πατάτα, Ακούστε εδώ. Απίστευτο, δεν υπάρχει. Πατάτα εδώ. Ακόμα. Τέλεια. Και βουαλά. Βάλουμε και λίγο την μπάρμπεκιου. Και βουαλά. Πείτε μου τώρα ότι αυτό δεν φαίνεται υπέροχο. Έχουμε μια φρέσκια μαγιονέζα, την οποία την αρωματίσαμε με παρμεζάνα και πιπέρι. Έχουμε ένα ωραίο παναρισμένο κοτόπουλο. Έχουμε μια σπιτική πίκλα, μαρούλι από τον κήπο, φρέσκια ντομάτα, φρέσκα υλικά. Γενικά βλέπετε, το όλο point είναι να μαγειρεύουμε με φρέσκα δικά μας υλικά. Έχουμε μια εξαιρετική πατάτα, την οποία... Είναι απίστευτη. Πατάτα, ξαναλέω, από Rolling Stones και Αλέξανδρο Τσουτίνη. Μπούμ, σποτών. Δεν θες τίποτα άλλο σε πατάτα. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Ήταν το 4ο επεισόδιο του Carnitine Cooking. Σήμερα, κατ' εξαίρεση, δεν θα το δοκιμάσω μπροστά σας. Είδα τη δράση χθες στο live και δεν ήταν οι καλύτερες όταν έτρωγα μπροστά τους. Θα το αφήσω το υπόλοιπο στη φαντασία σας. Να μπείτε κάτω στο description, όπως πάντα υπάρχει συνταγή και εκτέλεση. Μπείτε τελικά, μπείτε τη συνταγή. Δοκιμάστε το στο σπίτι σας.
δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Τώρα που έχουμε καραντίνα, δοκιμάστε αυτή τη συνταγή. Είναι απίστευτη. Θα σας ανταμείψει. Ακόμα οι σάλτσες είναι τέλειες, τέλειες. Δεν υπάρχει. Κλείνουμε το βίντεο, να πάμε να φάμε αυτό το υπέροχο μπέργκερ. Τα λέμε την επόμενη φορά με πολύ δυνατή συνταγή. Γεια!